Η κυβέρνηση λέει ότι έλαβε το μήνυμα. Ναι. Και θα έρθει σε αλλαγές. Φαίνεται ότι το μήνυμα ήταν της προηγούμενης Κυριακής. Μήνυμα ενίσχυσης και αποδοχής της κυβερνητικής πολιτικής με βάση αυτά που ακούσαμε τον κύριο Σταθερότητας. Μιλάκη. Είπε και αλλαγής όχι, πολιτικής. Εδώ πέρα αυτό βλέπουμε είπε. Ότι θα βγει και προαναγγέλλεται η ενίσχυση, η περαιτέρω ενίσχυση. Κάτα να το λέει. Η περαιτέρω ενίσχυση. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι φανερό πλέον ότι επιχειρείται με εμπαλωματικού χαρακτήρα κινήσεις να προσθεθούν διάφορες μονάδες στην υπάρχουσα κυβερνητική πλειοψηφία παρά την καταδίκη της πολιτικής της από την Ευρωκάλπη και ταυτόχρονα να διαμορφωθεί, να μείνει ανοιχτό το θέμα μιας κατά τη γνώμη μας πλαστής νόθας προεδρικής πλειοψηφίας. Έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να έχει... Νόθα, γιατί λέτε νόθα. Το λέω νόθα, το λέω να σας πω. Καθόλου όχι, είναι πολιτικός ο χαρακτηρισμός και θα σας πω γιατί. Όταν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισμοί, και αυτό επιβεβαιώθηκε. Στην Ευρωκάλπη πάντα. Στην Ευρωκάλπη. Σωστά. Στην Ευρωκάλπη. Γιατί... Όπου εκεί ήταν η ευθεία πολιτική αντιπαράθεση. Ναι. Μία αντιπαράθεση που τον χαρακτήρα της τον επέλεξε και η κυβέρνηση. Συμφώνησε ότι είναι δημοψήφισμα για την πολιτική της. Μίλησε για τα αναγκαία βήματα σταθερότητας. Μίλησε στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα ο κ. Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός στο Σύνταγμα. Κάλεσε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει για την δικιά του σταθερότητα. Για την αποσταθεροποίηση όμως των σχέσεων εργασίας, για τα λουκέτα, για την αύξηση της ανεργίας, για τη μνημονιακή σταθερότητα, για την ανομαλία της οικονομίας. Κύριε Αυγενάκη, ελάτε τώρα να πιστούμε. Κύριε Αυγενάκη, δηλαδή αυτό που λέτε τώρα είναι πρωτόγνωρο. 140.000 μείον ψηφοφόρου. Την κάναμε αυτή τη συζήτηση, αν την ξανακάνουμε. Αλλά αυτή η συζήτηση υπόκειται στην αμήλικτη αριθμητική. Υποστήκατε μια βαριά ήττα. Ταυτόχρονα βγαίνετε υποκριτικά και λέγατε το λάβαμε το μήνυμα. Υποκρισία είναι να λέτε. Υποκρισία είναι. Υποκρισία και την ίδια στιγμή λέτε ότι είστε και ενισχυμένοι. Αποφασίστε. Πήρατε το μήνυμα. Τα έχετε κάνει καλά. Πώς προχωράτε. Είστε ενθουσιασμένοι. Έχει δίκιο ο Σόιμπλε. Έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κουρελιάζει αυτή την πλαστή, την ψεύτικη αισιοδοξία που προσπαθήσατε όλο το προηγούμενο διάστημα να καλλιεργήσετε στον ελληνικό λαό. Στην πολιτική όμως τι θα πείτε, κύριε Σκουρλέτη. Γιατί εδώ ακούμε πληροφορίες. Υπάρχει και ο λαός. Βάσιμες πληροφορίες που λένε για αλλαγή πολιτικής. Που στέλνει τα μηνύματά του. Προσπαθούν λοιπόν τώρα με ανορθόδοξους, θα έλεγα εγώ, τρόπους να δημιουργήσουν αυτή την όθα και επαναλαμβάνω πλειοψηφία, διότι δεν αντιστοιχεί στους πραγματικούς συσχετισμούς. Όταν θέλουμε να μιλάμε για αυτή την μία από τις κορυφαίες διαδικασίες του πολιτεύματος, όπως είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει πράγματι να προσπαθούμε να δημιουργούμε ευρύτερες συνενέσεις που να αντιστοιχούν στους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Και όχι να προσπαθήσουμε να καμουφλάρουμε τα πράγματα. Στο βλέπετε όχι μικροπολιτικό δηλαδή αυτό. Απολύτως. Και δεν είναι μικροπολιτικό να οδηγείτε εσείς τη χώρα σε εκλογές με αφορμή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι το ένα και δεν είναι το άλλο. Εγώ θα έλεγα και τα δύο είναι, αν με βάλετε σε αυτό το δίλημα. Σε καμιά περίπτωση. Θα σε έλεγα και τα δύο. Σε καμιά περίπτωση. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Διότι ή πραγματικά δεχόμαστε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή, ότι είναι αντιμέτωπη με μια κρίση η οποία δεν έχει προηγούμενο, άρα απαιτείται πια να δούμε την πραγματικότητα όπως έχει, χωρίς να κρυβόμαστε και να αφήσουμε τις διάφορες εκκλήσεις. Βγαίνετε και λένε και διαραίουν, ας πούμε, λέει, δεν θα πάτε μαζί λέει, ως ενιαία εθνική ομάδα για να πραγματευτείτε την υπόθεση του χρέους. Με ποιο σχέδιο, με ποιους. Συζητήσατε. Με ποιο σχέδιο. Με το σχέδιο εκείνο το οποίο έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα, εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε. Με το σχέδιο που διέλυσε την οικονομία και την κοινωνία. Με ποιου, με αυτού του ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά ήταν από την πλευρά των δανειστών. Δεν είναι υποκριτικό. Η κυβέρνηση επιδιώκει τη διεύρυνση. Εσείς το χαρακτηρίζετε όπως το χαρακτηρίζετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική του πλευρά βλέπει τη δική του διεύρυνση. Γιατί ακούω τώρα φωνές και από τον Πασόκ νωρίτερα, ο κ. Σκανδαλής θα μας πει, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έτσι κι αλλιώς. Που μιλάει για ένα νέο μπλοκ εξουσίας. Προχτές ήταν η κυρία Ρεπούση, ακούγονται φωνές και από τη Δημάρα, αντίστοιχα και από το Πασό κτλ. Γιατί διαμόρφωσε ένα νέο μπλοκ εξουσίας, όπου ο χώρος της κεντροαριστεράς θα είναι σε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς επιδιώκετε τη διαμόρφωση αυτού του νέου μπλοκ εξουσίας σε συνεργασία με τους χώρους. Νομίζω ότι αυτή την αναγκαία διαμόρφωση ενός νέου μπλοκ εξουσίας κανείς πρέπει να την προσεγγίσει και στο πολιτικό και στο κοινωνικό πεδίο. Στο κοινωνικό πεδίο θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς οικοδομεί νέες κοινωνικές συμμαχίες με διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Εντάξει, το κοινωνικό, το πολιτικό τώρα. Και μάλιστα θα έλεγα επιτυχώς. Και αυτοί όλοι όσοι πίστευαν
ότι τα ποσοστά του προηγούμενου Μαΐου και Ιουνίου ήταν προσωρινά, διαψεύστηκαν παταγωδώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 1981 που διατηρεί τα εθνικά του ποσοστά, όταν η εμπειρία λέει από τις ευρωεκλογές του 1981 ότι αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση μειώνονται με 3-4%. Και αυτό δικαιολογείται, διότι υπάρχει μια πανσπερμία κομμάτων, άλλων επιλογών και υπάρχει μια διάκριση ψήφων και προς μικρότερα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα είναι ο καταλυτικός, ο σταθερός παράγοντας της πολιτικής ζωής του τόπου, ο οποίος θέτει διλήμματα, για να έρθω στο προηγούμενο θέμα. Διλήμματα τα οποία, τα οποία οφείλουν να τοποθετηθούν και άλλες δυνάμεις. Σήμερα λοιπόν πρέπει κανείς, και αυτό βέβαια προφανώς δεν έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρεί ότι παρόλο ότι το καράβι έχει οδηγηθεί στα βράχια, συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη στρατηγική, οφείλουν οι υπόλοιπες δυνάμεις να επαναπροσδιοριστούν στρατηγικά, το στρατηγικό τους προσανατολισμό να επανεξετάσουν. Εγώ ακούω ότι το συζητάνε. Έννοια... Εσείς είστε ανοιχτοί, διότι αυτό είναι μια άλλη κατεύθυνση διαμόρφωση, δηλαδή ενός μπλοκ πολιτική... δυνάμεων με την κεντροαριστερά. Είναι άλλο πράγμα από τη διαμόρφωση συμπαράταξη των δυνάμεων της αριστεράς, ΚΚΕ, Ανταρσία και λοιπές δυνάμεις της αριστεράς. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, συζητάμε το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΙΜΑΡ για να φτιάξω μπλοκ κυβερνητικό, και είναι άλλο πράγμα. Κάνω κυβέρνηση αριστερά με το ΚΚΕ και την Ανταρσία. Η υπόθεση, όπως σας είπα και πριν, αυτό που ονομάζεται μπλοκ πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας, έχει και την απεύθυνσή της στο πολιτικό επίπεδο. Για μας, τα όρια, το εύρος αυτών των πολιτικών δυνάμεων το έχουμε ορίσει πάρα πολλές φορές και παραμένουμε σταθεροί σε αυτήν την αναφορά μας. Μιλάμε για δυνάμεις από την αριστερά μέχρι την προοδευτική αριστερόστροφη σοσιαλδημοκρατία που με έναν φερέγγιο αξιόπιστο τρόπο αποδεσμεύεται τις μνημονιακές πολιτικές. Ό,τι χωράει σε αυτό το τόξο, καλοδεχούμενο. Βεβαίως όμως πρέπει να είναι πιστικό, να είναι φερέγγιο, να εκφράζεται με αξιόπιστα πολιτικά πρόσωπα και όχι να είναι μια ευκαιρία κάποιοι, ας πούμε, για να μπορέσουν να κρυφτούν. Δηλαδή, με αυτούς που ψήφισαν μνημόνια, μπορείτε να συνεργαστείτε ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Και αυτό... Τι θέλετε να κάνουν δήλωση μετάνοια για γύρω σε κάτι πάλι? Δεν είναι θέμα. Κάτι τέτοιο πάει στο μυαλό μου, δεν σα ακούω. Δεν είναι θέμα δήλωση μετάνοια. Δεν είναι θέμα δήλωση μετάνοια. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος από αυτό το οποίο έχει ανάγκη σήμερα είναι από ειλικρίνεια. Να μην τον κοροϊδεύουν άλλοι. Αυτό είναι. Αυτό θέλει. Απολύτως σωστό. Ελάτε, κύριε Κωνσταντινόπουλο, γιατί αυτή την κουβέντα